βοηθήσουν επίσης. Είναι, είναι ένας πολύ καλός κύριος, μας βοήθησε και καταλάβαμε πιο καλύτερα το σενάριο και επίσης από ό,τι παρατήρησα δεν μιλάει πολύ σοφιστικά, δεν τα βαραίνει τα λόγια. Τα μιλάει σαν τη γλώσσα μας. Όπως μιλάμε απλά με τους φίλους μας, έτσι μας μιλάει. Πολύ ωραία. Αυτό είναι αλήθεια. Σοκράτη. Είναι ωραίο να ακούμε και μια διαφορετική γνώμη, όπως μόνο από ένα συγγραφέα ο οποίος βλέπει και διαφορετικά τον κόσμο. Κρήτο. Μας δόθηκε η ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στα βιβλία και να γνωρίσουμε καινούριους ποιητές. Να φύγουμε από τα κλασικά. Να φύγουμε από τους μόνο γνωστούς, αλλά να μάθουμε κι άλλους, περισσότερους. Ωραία. Γιώργο, έτσι λίγο τον είδε τον κύριο. Εγώ αυτό που κατάλαβα, αυτό που ο κύριος Μάρκαρης, κατάλαβα ότι αυτά που έχει γράψει τα ζει και ότι τα βιβλία του, αν και δεν έχω διαβάσει βιβλία του, πιστεύω ότι είναι διακοτισμένα με συναισθήματα πραγματικά. Και όχι πλαστά απλώς για να πουλήσουν εντός εισαγωγικών τα βιβλία. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία. Ήρθαμε πιο κοντά σαν συγγραφέα. Μπήκαμε πιο βαθιά μέσα στις ιστορίες του κύριου Μάρκαρη. Ήταν ωραία αυτή η ιδέα τη συνάντηση για να καταλάβουμε και καλύτερα το θέμα των βιβλίων. Ναι, τις κατανοήσαμε περισσότερο και εγώ με τη σειρά μου θέλω πολύ να τον ευχαριστήσω. Ήταν δεκτός απέναντι. Πολύ ωραίο. Γιάννη, δεν σε πήρα πριν. Για πες αυτά που είπες γρήγορα. Είπα τον ευχαριστούμε τον κύριο Μάρκαρη για τον χρόνο που διέθεσε για να μας αναλύσει κάποια πράγματα σχετικά πρώτα με τη βιογραφία του και μετά με τις ιστορίες του και με τα βιβλία του και ότι αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο να εμβαθύνουμε στο νόημα και να καταλάβουμε καλύτερα τις σκέψεις του και το γιατί έγραψε τα βιβλία.